Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Βιβί Μήτρου, φιλόλογος και συγγραφέας. Έχω συγγράψει 2 εγχειρίδια. Το πρώτο είναι το «Μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά». Και το δεύτερο εγχειρίδιο είναι η «Ορφική ύμνη». Ανάλυση 90 ύμνων με απόδοση δική μου, με ετυμολογία κάθε λέξεως των ύμνων. Και φυσικά η απόδοση βασίζεται στην ετυμολογία που έχω κάνει στις λέξεις και φυσικά με φιλοσοφική προσέγγιση δική μου και θεολογική. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους όσοι μου στέλνετε μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και σήμερα, το περιεχόμενο της σημερινής, δηλαδή, εκπομπής, αφορά φυσικά στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, την οποία θεωρώ αναγκαία, πιο αναγκαία από ποτέ. Έχω εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές, το έχω γράψει και στα βιβλία μου, σε άρθρα, σε ομιλίες μου, για το πόσο σημαντική είναι η διδασκαλία της γλώσσας μας στην αρχαία της διάσταση, διότι η αρχαία ελληνική και η νέα ελληνική, συσσαγωγικά, είναι η ίδια και ενιαία γλώσσα. Και όσο γνωρίζουμε καλά την γλώσσα μας στην αρχαία της διάσταση, τόσο καλύτερα μπορούμε να κατανοήσουμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε σήμερα, στη νεότερη της διάσταση. Θα παρουσιάσω λοιπόν ένα μικρό δείγμα από τα μαθήματα του δευτέρου κύκλου, τα οποία παραδίδω διαδικτυακά. Πρόκειται λοιπόν για διαδικτυακά μαθήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας τα 2 τελευταία χρόνια. Γίνονται λοιπόν σεμινάρια, μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας διαδικτυακά σε ενήλικες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη για αυτό το γεγονός, διότι συνάνθρωποι μας από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό που αγαπούν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό λόγο και την ορθή παιδεία διδάσκονται και παρακολουθούν τα σεμινάρια. Είναι λοιπόν ένα μικρό δείγμα, όπως βλέπετε στον πίνακα, ένα πολύ μικρό δείγμα από το δεύτερο μέρος του μαθήματος, γιατί κάθε μάθημα χωρίζεται σε 2 μέρη. Είναι λοιπόν ένα μικρό δείγμα από το δεύτερο μέρος του μαθήματος, το οποίο μάθημα διαρκεί 2 ώρες και στο πρώτο μέρος βέβαια ασχολούμαστε πολύ με τη γραμματική, με τους λεκτικούς τύπους, με την κατανόηση της γλώσσας μας σε βάθος, μέσω φυσικά της ετυμολογίας και της γλωσσολογικής επεξεργασίας. Και εν συνεχεία ακολουθεί κείμενο, κυρίως ιστορικό ή φιλοσοφικό, το οποίο αναλύουμε σε συντακτικό επίπεδο, καταλαβαίνουμε δηλαδή τη δομή του λόγου που είναι πολύ σημαντική και την ενεργοποίηση του νου. Και φυσικά ακολουθεί ετυμολογική ανάλυση των λέξεων, όπως θα κάνουμε και σήμερα. Και οπωσδήποτε καταλήγουμε με ερμηνευτικό σχολιασμό, διότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε τα βαθύτερα νοήματα των κειμένων μας, τα οποία μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε πρακτικό επίπεδο στην καθημερινότητά μας. Το απόσπασμα λοιπόν, όπως βλέπετε στον πίνακα, προέρχεται από το εκπληκτικό σύγγραμμα «Πίναξ του Κέβητος». Ένα καταπληκτικό σύγγραμμα που, όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο των εκδόσεων Εύανδρος, παρουσιάζει την μυστηριακή οδό προς την αρετή. Ο λόγος είναι πολύ κατανοητός, μπορούμε να καταλάβουμε την γλώσσα μας στην αρχαία της διάσταση, να την κατανοήσουμε, να τη μελετήσουμε. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό σύγγραμμα «Πίναξ του Κέβητος» τονίζει την αξία της ορθής παιδείας και θα εξηγήσουμε εν συνεχεία τι σημαίνει ορθή παιδεία. Την αξία λοιπόν της ορθής παιδείας και επί της ουσίας παρουσιάζει, περιγράφει την ζωή του ανθρώπου ως μια δύσκολη πορεία προς την κατάκτηση της αληθούς γνώσεως. Και θεωρώ ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσης συνιστά ορθή παιδεία. Δεν μπορούμε να επιδιώκουμε την απόκτηση ορθής παιδείας αν δεν ασχολούμαστε με τη γλώσσα μας,
με τον ελληνικό λόγο, ο οποίος αποδεδειγμένα αναβαθμίζει το νου και την ψυχή. Και σήμερα αυτή την αναβάθμιση την έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, αν θέλουμε ως ανθρώπινες οντότητες να εξελιχθούμε. Θα σηκωθώ λοιπόν τώρα στον πίνακα για να ξεκινήσουμε την ανάλυση του κειμένου. Όπως βλέπετε λοιπόν, αυτό το απόσπασμα αφορά στην παιδεία. Και όπως είπαμε, στην αληθινή παιδεία. Να πω λοιπόν προκαταρκτικά ότι στο έργο Πίναξ του Κέβητος ομιλεί ένας γέρον, ο οποίος είναι φιλόσοφος και ομιλεί με δύο νεανίες, με δύο νεαρούς και τους εξηγεί πραγματικά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει την αληθινή γνώση και να γίνει ευδαίμων. Βέβαια, παρουσιάζει όλη την πορεία του βίου από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή όταν ο άνθρωπος αποκτά υλική υπόσταση, δέχεται τις συμβουλές του δαίμονος, του δαίμονος, του σοφού και όταν εισέρχεται στο βίο, πίνει το ποτό της απάτης, άλλος σε περισσότερο και άλλος σε μικρότερο βαθμό, ξεχνάει πράγματα και πρέπει να πορευθεί στο βίο του και μέσα από πολλές δυσκολίες να κατακτήσει την αληθινή γνώση, ώστε να καταστεί ευδαίμων και ενάρετος. Εδώ λοιπόν μιλάει ο γέρον και λέει «Τον αυτόν τίνην τρόπον έφη και προς την παιδείαν όταν της παραγέννηται θεραπεύει αυτόν και ποτίζει τη αυτής δυνάμει, όπως εκαθάρει πρώτον και εκβάλλει τα κακά πάντα όσα έχουν ήλθε». Εδώ λοιπόν μας εξηγεί πώς λειτουργεί η παιδεία όταν ο άνθρωπος έχει περάσει όλο το βίο μέσα στην ψευδοπαιδεία, δηλαδή στην ψεύτικη παιδεία, μέσα στην απάτη, η οποία είναι χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών, όλων των εποχών, όπως και της δικής μας εποχής. Απάτη, ψευδείς γνώσεις, αναλυθείς, οι οποίες αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο. Το πρώτο που κάνουμε όταν επεξεργαζόμαστε ένα κείμενο για να καταλάβουμε τη δομή του, που είναι λογική οργάνωση του λόγου. Λογική οργάνωση. Άρα χρησιμοποιούμε το νου μας για να μπορούμε να καταλάβουμε τις συνδέσεις των νοημάτων. Βλέπουμε λοιπόν, εκτός από το ρήμα έφη που είναι μεταξύ κομμάτων και σημαίνει είπε και είναι του ρήματος φημή, βέβαια πάρα πολλές αναλύσεις κάνω στο σεμινάριό μου κάθε Παρασκευή 8 με 10. Εδώ θα προσπαθήσω να σας δώσω αρκετά πράγματα για να γίνουν κατανοητά και να πάρετε ένα μικρό δείγμα. Αυτή λειτουργεί ως κύρια επανευθετική, είπε, «Τον αυτόν τρόπον και προς την παιδείαν, όταν της παραγέννηται, θεραπεύει αυτόν». Και έχουμε το ρήμα παραγέννηται, το ρήμα θεραπεύει και ποτίζει, το επόμενο ρήμα, εκαθάρει, εκβάλλει. Βλέπουμε λοιπόν πώς δομείται ο λόγος. Έχουμε αυτά τα ρήματα. Εν συνεχεία θα πρέπει να οριοθετήσουμε τις προτάσεις. Σε κάθε πρόταση ολοκληρώνεται ένα συγκεκριμένο νόημα. Όμως όλες οι προτάσεις μιας περίοδου αποτελούν ένα γενικότερο νόημα. Πολλά νοήματα τα οποία συνδέονται και συναποτελούν ένα γενικότερο νόημα. Και εμείς θα πρέπει να μαθαίνουμε να κατανοούμε το λόγο και να κατανοούμε τα νοήματα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην καλλιέργεια της κριτικής μας σκέψεως. Όταν λοιπόν της παραγέννηται, αυτή είναι μία δευτερεύουσα χρονική, το αντιλαμβανόμαστε από τον χρονικό και κατά βάση είναι χρονικοποθετικό σύνδεσμος όταν. Θεραπεύει αυτόν, μία πρόταση κύρια, και ποτίζει τη αυτής δυνάμει, άλλη πρόταση, το όπως, βλέπω το όπως, είναι σύνδεσμος. Όπως εκαθάρει πρώτον
και εκβάλλει μέχρι εδώ. Βλέπετε, έχω σύνδεσμο που εισάγει δευτερεύουσα, ακολουθεί το και που συνδέει διόμοιες προτάσεις. Άρα καταλαβαίνω ότι ό,τι δηλώνει αυτή ως δευτερεύουσα και είναι επιρρηματική, το ίδιο δηλώνει και επόμενη. Έχει δηλαδή την ίδια επιρρηματική σημασία. Και εκβάλλει τα κακά πάντα όσα έχουν ήλθε. Τόσα είναι αναφορική αντωνυμία, έχω άλλη μία δευτερεύουσα, το ρήμα της οποίας είναι το ήλθε. Αφού λοιπόν κάνω αυτό το πάρα πολύ βασικό, όπως οι περισσότεροι θυμάστε από το σχολείο, μόνο που εδώ γίνεται με έναν τρόπο πολύ πιο κατανοητό και όχι μηχανιστικά, θα πρέπει να κατανοήσω ένα-ένα τα ρήματα. Και συνεχίζουμε με το ρήμα «παραγίγνεται». Τι σημαίνει παραγέννεται. Το ρήμα είναι «παραγίγνεται» στον ενεστώτα. Το τρίτο ενικό παραγίγνω με το πρώτο ενικό. Σύνθετο «εκ της προθέσεως παρά» και το ρήμα «γίγνομαι». Πολύ σημαντικός ο ρόλος των προθέσεων. Χρησιμοποιούμε προθέσεις στην καθημερινότητά μας κατά κόρον. Γνωρίζουμε όμως τι σημαίνουν οι προθέσεις. Η πρόθεση παρά λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλώνει το πλησίον. Αυτό που είναι κοντά. Και το ρήμα γίγνομαι σημαίνει γίνομαι, βρίσκομαι. Επομένως, παραγίγνομαι σημαίνει βρίσκομαι κοντά. Άρα πλησιάζω ή φτάνω κάπου. Καταλαβαίνω λοιπόν κατευθείαν τη σημασία του ρήματος παραγέννητε. Συνεχίζουμε αναλύσεις των ρημάτων για να κατανοήσουμε στο τέλος τις προτάσεις και τα νοήματά τους. Αυτό είναι το πρώτο, το πολύ σημαντικό. Θεραπεύει. Το επόμενο ρήμα είναι το θεραπεύω. Προηγείται δηλαδή η ανάλυση των λέξεων μέσω ετυμολογίας, ώστε να κατανοήσουμε την ακριβή σημασία τους και εν συνεχεία προχωράμε με την απόδοση, σύνταξη και απόδοση. Το θεραπεύω λοιπόν είναι σύνθετο ρήμα και αυτό. Το πρώτο συνθετικό του είναι το ρήμα θέρω. Τι σημαίνει θέρω? Θέρω σημαίνει θερμένο. Παρέχω θερμότητα, εξού και το θέρος το καλοκαίρι, διότι είναι έντονα αισθητή η θερμότητα του ηλίου και όλα τα άλλα παράγωγα. Θέρω λοιπόν που σημαίνει θερμένο και το δεύτερο συνθετικό είναι το ρήμα άπτο. Βλέπουμε εδώ τα θέματα. Φυσικά, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, στο μηχανισμό της ελληνικής γλώσσας συμβαίνουν πάρα πολλές μεταβολές. Έχουμε μεταπτώσεις, έχουμε αντιμεταθέσεις, έχουμε αντιμεταχωρήσεις. Το θέμα όμως είναι το ίδιο. Άρα, τι σημαίνει θεραπεύω επί της ουσίας? Σημαίνει αγγίζω και παρέχω θερμότητα. Άρα, βάζω το μυαλό μου να σκεφτεί τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η θεραπεία γίνεται μέσω της θερμότητας. Έλεγαν οι προγονείς μας ότι ο ιατρός δια του θέρους θεραπεύει, δηλαδή δια της θερμότητος. Και καταλαβαίνουμε, σκεφτόμαστε τώρα ότι ο υγιής άνθρωπος έχει θερμότητα. Στο μέτρο, στο πλαίσιο του μέτρου βέβαια έχει θερμότητα. Από την άλλη βέβαια σκεφτόμαστε συνειρμικά ότι ο ήλιος που είναι ζωοδότης, τι παρέχει στους ανθρώπους? Το φως και την θερμότητα, πάντοτε στα όρια του μέτρου. Συνεχίζουμε με το ρήμα ποτίζω, το οποίο έχει άμεση σχέση με το ρήμα πίνω και πίω, το ποτίζω. Και το ρήμα εκαθέρι, που είναι του ρήματος καθαίρω. Τι σημαίνει καθαίρω? Όλοι ξέρουμε την κάθαρση.
το ουσιαστικό κάθαρσης. Όλοι ξέρουμε το επίθετο καθαρός. Καθαίρω λοιπόν σημαίνει καθαρίζω κάποιον, τον εξαγνίζω, τον βοηθώ να αποβάλει όλα τα αρνητικά στοιχεία, τα νοσογόνα και νοσοποιούντα στοιχεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν καθαίρω. Το επόμενο ρήμα είναι το εκβάλλω. Εδώ βέβαια ενεστώτας εκβάλλω με δύο λάμδα. Φυσικά το δεύτερο λάμδα προκύπτει διότι στην κατάληξη υπήρχε ο φθόγκος γιότ, ήταν εκβάλλιο και η πρόθεση εκ δηλώνει την προέλευση. Εκβάλλω. Απομακρύνω. Αποπέμπω. Εξαλείφω. Και φυσικά το ρήμα ήλθε, του ρήματος έρχομαι ή είμαι. Ενεστώτας έρχομαι ή αλλιώς είμαι που είναι και μέλλοντας και δεν έχει βέβαια σχέση με το ρήμα ημί, να μην το συχαίω όμως προς την κλίση του, γιατί ενοιολογικά σχετίζονται πάρα πολύ τα δύο αυτά ρήματα. Τι μας δίδει λοιπόν το κείμενο, τον αυτόν τρόπον θεραπεύει αυτόν. Και προς την παιδεία, όταν της παραγέννεται, θεραπεύει αυτόν. Αν αφήσω τη δευτερεύουσα, το υπόλοιπο είναι κύρια πρόταση. Άρα, θεραπεύει ποιος, η παιδεία. Όταν της παραγέννεται, όταν κάποιος φτάνει, πλησιάζει, φτάνει, το τι είναι αόριστη αντωνυμία, σημαίνει κάποιος και είναι πάρα πολύ συχνή στα κείμενά μας. Όταν λοιπόν κάποιος φτάνει που στην παιδεία, προς την παιδεία, τον αυτόν την τρόπον θεραπεύει αυτόν. Είναι πολύ κατανοητό. Καταλαβαίνετε όλη αυτή τη στιγμή τι σημαίνει πρόταση. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο τον θεραπεύει. Ποιος, η παιδεία. Και τι άλλο πράττει η παιδεία. Και ποτίζει τη αυτής δυνάμει. Τον ποτίζει. Μας δίδει ένα ρήμα το οποίο έχει σχέση με το υγρόν στοιχείων. Πολύ μεγάλη ανάλυση και αυτό. Αν σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος πριν εισέλθει στο βίο σύμφωνα με τον πίνακα του Κέβητος, τι συμβαίνει, πίνει το ποτό της απάτης. Μάλιστα. Επομένως η παιδεία για να βοηθήσει τον άνθρωπο πρέπει να του δώσει το δικό της ποτό, το οποίο λειτουργεί ως αντίδοτο σε όλα τα αρνητικά που έχει λάβει εξαιτίας του ποτού της απάτης, ο οποίος, όπως θα δούμε εν συνεχεία, ονομάζεται πλάνος. Άρα τον ποτίζει με τη δική της δύναμη. Πολύ μεγάλη δύναμη της παιδείας. Όπως καθάρι τούτον. Ο σύνδεσμος όπως εδώ εισάγει δευτερεύουσα τελική. Το καταλαβαίνω βάσει της συντάξεως. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες πολλές. Άρα δηλώνει σκοπό. Εποδίδω λοιπόν το σύνδεσμο όπως, ο οποίος συντάσσεται με υποτακτική ως για να. Καταλαβαίνω ότι εισάγει τελική. Αποδίδω λοιπόν το όπως για να. Και έτσι καταλαβαίνω απόλυτα το νόημα. Όπως εκαθάρι πρώτον. Για να τον καθαρίσει πρώτα η παιδεία. Να τον εξαγνίσει πρώτα. Και εκβάλει τα κακά πάντα. Αυτή η πρόταση είπαμε, επειδή συνδέεται με την προηγούμενη με το και, έχει την ίδια επιρρηματική σημασία. Τελική και αυτή δηλώνει σκοπό. Άρα και για να εκβάλει, για να εξαλείψει, να αποπέμψει πάντα τα κακά. Όλα τα κακά, τα αρνητικά, τα άσχημα. Όσα ήλθε έχον. Όσα έχον ήλθε αλλιώς. Όσα ήλθε έχοντάς τα. Σπουδαιότατος ο ρόλος της παιδείας. Αυτά είναι τα λόγια του γέροντος, του σοφού γέροντος. Και ρωτάει ο Νεανίας, ποια τα αυτά,
ποια είναι αυτά, και τώρα ο γέρον εξηγεί ότι λοιπόν θα υπογραμμίσουμε από εδώ και κάτω επεξηγούν τα κακά πάντα, όλες τις συμφορές που απέκτησε ο άνθρωπος εξαιτίας του ποτού της απάτης. Την άγνοιαν των πλάνων, την αλαζονίαν, την επιθυμίαν, την ακροασίαν, των θυμών, την φιλαργυρίαν. Πριν όμως προχωρήσουμε σε ετυμολογική ανάλυση αυτών των λέξεων για να καταλάβουμε απόλυτα τη σημασία τους, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προηγούμενη διαδικασία. Θα πρέπει να βρούμε τα ρήματα, να χωρίσουμε προτάσεις, να δούμε δηλαδή τη δομή του λόγου και μετά τα υπόλοιπα. Επεπόκει είναι ρήμα. Ανεπλήστη στο τέλος, και αυτό είναι ρήμα. Και εδώ τι βλέπω. Βλέπω μία αναφορική αντωνυμία. Το «ον», «ως» ή «ο», όλα αυτά βέβαια τα διδάσκουμε, τα αναλύουμε στο πρώτο μέρος και της γραμματικής, επομένως γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, μελετούμε και θέλουμε να καταλάβουμε τη δομή του και όλα όσα τονίζει. «Ον επεπόκει παρά της απάτης». Εδώ ολοκληρώνεται η πρότασή μας, η δευτερεύουσα. Και φυσικά έχουμε και άλλη μία, γιατί και το «ον» είναι αναφορική αντωνυμία, μέχρι το τέλος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κύρια πρόταση. Ρήμα δεν υπάρχει, όμως εννοείται από τα συμφραζόμενα. Μας εξηγεί λοιπόν ποια κακά είχε. Τι είχε λοιπόν? Την άγνοια. Μάλιστα. Άγνοια. Φυσικά από το α το στερητικόν και το ρήμα γιγνώσκω, ένα ρήμα πάρα πολύ σημαντικό. Γιγνώσκω θα πούμε πολύ απλά σημαίνει νομίζω, γνωρίζω, συγγνώμη. Γιγνώσκω σημαίνει γνωρίζω. Το στερητικό α στερεί από την λέξη την έννοιά της. Επομένως, παράγωγο του γιγνώσκω είναι η γνώσης με γιώτα σίγμα στο τέλος. Το αντίθετο της γνώσεως είναι η άγνοια. Η άγνοια λοιπόν είναι η έλλειψη γνώσεως. Ποιας γνώσεως όμως? Της αληθούς γνώσεως. Και αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Το επόμενο ουσιαστικό, το επόμενο κακό, σύμφωνα με το κείμενο, από το οποίο καθαίρει η παιδεία η αληθινή τον άνθρωπο, είναι ο πλάνος. Πλάνος λοιπόν. Και φυσικά προέρχεται από το ρήμα πλανώμε. Όμως το πλανώμε ετυμολογικά προέρχεται από τη ρίζα πελ. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα αλλαγή, πι λάμδα, πι εψιλον λάμδα, αυτό λέγεται αντιμετάθεση, δηλαδή αλλάζει η θέση των λέξεων, ισχύει στο μηχανισμό της ελληνικής γλώσσας, γι' αυτό έχουμε την δυνατότητα παραγωγής πάρα πολλών λέξεων. Και το πελ τι μας δίδει? Το ρήμα, η ρίζα πελ, μας δίδει το ρήμα πέλωμε. Και τι σημαίνει πέλωμε? Πέλωμε σημαίνει περιφέρομαι, τριγυρνώ, αλλά ασκόπος, δηλαδή χωρίς ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτό δείχνει σύγχυση, δείχνει ταραχή, δείχνει έλλειψη ορθού προσανατολισμού, που ο άνθρωπος, αν θέλει να εξελίσσεται, θα πρέπει να έχει στόχους και να έχει ορθό προσανατολισμό. Ο πλάνος λοιπόν είναι η πλάνη, είναι η απάτη,
είναι αυτή που σε αποπροσανατολίζει από το ορθό, από τον ορθό δρόμο και σε οθεί σε άλλες ατραπούς, οι οποίες βέβαια δεν σε οδηγούν σε ορθά αποτελέσματα. Το ρήμα επεπόκι είναι του ρήματος, παρακείμενος, του ρήματος πίνω. Και έχουμε βέβαια το ποτόν και άλλα πολλά παράγωγα. Θα μείνω τώρα όμως στη λέξη απάτη. Η απάτη. Μία λέξη που έχει πάρα πολύ σημαντική ενοιολογική διάσταση. Η απάτη είναι σύνθετη λέξη. Προσέξτε, το πρώτο συνθετικό είναι η πρόθεση «απο». Το δεύτερο συνθετικό είναι η λέξη «άτι». Την έχουμε ακούσει αυτή τη λέξη. Άτι. Τι είναι η άτι? Είναι η τύφλωση του νου, του νοός. Η σύγχυση των φρενών. Η ταραχή της ψυχής. Σωστά. Έχουμε λοιπόν το σχήμα που το βλέπουμε κυρίως στις τραγωδίες. Άτι, ύβρις, νέμεσις, τύσεις. Η άτι λοιπόν είναι η τύφλωση του νου. Ταραχή των φρενών. Ταράζεται ο νους. Βρίσκεται σε σύγχυση και η ψυχή το ίδιο υφίσταται. Σύγχυση και ταραχή. Και η λέξη άτι τώρα παράγεται από το ρήμα ΑΑΟ. Το οποίο σημαίνει βλάπτο. Προκαλώ κακό. Επομένως, η απάτη είναι η αιτία απερίσκεπτων ενεργειών. Γιατί ο νους είναι σε σύγχυση. Απερίσκεπτες ενέργειες, τα αποτελέσματα των οποίων πολλές φορές μπορεί να είναι και ολέθρια. Άρα, έχει πιει το ποτό της απάτης και τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει απάτη, έτσι σύντομα, λακωνικά όπως λέω. Στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής, παύλα μαθήματος. Αλαζονία. Η αλαζονία. Ξέρουμε ότι είναι η υπεροψία. Ο αλαζόν είναι ο υπερόπτης, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο και βλέπει τους υπόλοιπους αφυψηλού. Τους θεωρεί κατώτερους. Να δούμε ετυμολογικά λοιπόν. Σημειώνω τη λέξη αλαζονία και δίπλα τη λέξη αλαζόν. Ο αλαζόν, γενική του αλαζόνος, σαφώς και μαθαίνουμε κλίσεις ουσιαστικών, αναλύουμε τις καταλήξεις, κάνουμε ετυμολογία σε κάθε ουσιαστικό, αναγνωρίζουμε πλέον τους γραμματικούς τύπους, τις πτώσεις, τα πρόσωπα, τα πάντα. Και πάμε στην πολύ σημαντική αυτή λέξη. Ο αλαζόν είναι ο εν άλλη ζών. Τι είναι η άλλη? Η άλλη είναι η περιπλάνηση. Το ρήμα είναι αλάωμε. Περιπλανιέμαι, πάλι άσκοπα. Περιπλανιέμαι άσκοπα, αλάωμε. Εξού και ο αλήτης. Ο αλήτης είναι αυτός ο οποίος περιτριγυρίζει, πορεύεται από εδώ και από εκεί ασκόπος. Ο ζών είναι του ρήματος ζει ο ζώ. Άρα, ο αλαζόν είναι αυτός ο οποίος ζει εν άλλη, μέσα σε κατάσταση άλλης, δηλαδή άσκοπης περιπλανήσεως.
Αυτό κατ' ουσίαν τι σημαίνει? Ότι ο αλαζόν ψεύδεται εν γνώση του. Θέλω λίγο να μπούμε στο σκεπτικό, να κατανοούμε και να κάνουμε συνειρμούς. Να αρχίσει δηλαδή το μυαλό μας να λειτουργεί διαφορετικά και όχι τυποποιημένα, όπως συμβαίνει ως επιτοπλίστων σήμερα. Ο αλαζόν ψεύδεται εν γνώση του και εμφανίζεται καλύτερος από ότι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή παρουσιάζει τον εαυτό του διαφορετικό από αυτό που είναι η πραγματική του, η αληθινή του φύσης. Και αυτό βέβαια είναι πολύ αρνητικό, διότι έτσι χάνει την αίσθηση του μέτρου. Άρα η αλαζονία είναι ένα χαρακτηριστικό, αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Το να περιπλανιέται, να ζει περιπλανόμενος, δηλαδή να μην κάνει κάτι ουσιαστικό, διότι αν έπρεπε κάτι ουσιαστικό, έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, μια συγκεκριμένη πορεία, συνειδητή, σαφώς προς την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη, την αρετή, τότε δεν θα ψευδόταν παρουσιάζοντας τον εαυτό του ανώτερο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι ο αλαζόν έχει απολέσει την αληθινή του φύση εκ της ουσίας. Έχει χάσει δηλαδή το γνώθις αυτόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Συνεχίζω με τη λέξη επιθυμία. Η επιθυμία. Όπως βλέπουμε, το πρώτο συνθετικό είναι η πρόθεση επί και το δεύτερο συνθετικό είναι η λέξη θυμός. Η λέξη θυμός είναι πολύ σημαντική, έχει αρκετές έννοιες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο θυμός είναι η ψυχή. Σημαίνει ψυχή. Η πρόθεση επί σημαίνει πάνω. Άρα, ενώ όλοι ξέρουμε σε γενικές γραμμές ότι η επιθυμία είναι η θέληση, επιθυμώ σημαίνει θέλω κάτι σε μεγάλο βαθμό, τώρα καταλαβαίνουμε ότι επιθυμία είναι ό,τι κυριαρχεί πάνω στην ψυχή. Ό,τι δηλαδή επηρεάζει το θυμοειδές μέρος της ψυχής. Γιατί κατά τον Πλάτων η ψυχή έχει τριμερή διαίρεση. Το θυμοειδές λοιπόν και μετά το επιθυμητικό, οπωσδήποτε. Ό,τι λοιπόν κυριαρχεί πάνω στην ψυχή είναι η επιθυμία. Το θέμα είναι τι είδους επιθυμία. Αυτή η επιθυμία σε τι προσανατολίζεται? Προσανατολίζεται σε εφήμερα υλικά αγαθά. Εφήμερα υλικά αγαθά. Η επιθυμία έχει σχέση με ανώτερες αξίες, με ανώτερα ιδεώδη, με την απόκτηση αληθινής παιδείας, με την αναβάθμιση της ψυχής και του νόους. Υπάρχει επιθυμία και επιθυμία. Ανάλογα λοιπόν με το επίπεδο της παιδείας, ο άνθρωπος θα έχει ή τη μία μορφή επιθυμίας ή την άλλη. Εδώ βέβαια η επιθυμία έχει αρνητική σημασία, γιατί έχει απόλυτη σχέση με τα υλικά αγαθά. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο άνθρωπος είναι υπέρμαχος του υλιστικού ευδαιμονισμού. Θεωρεί ότι η ευτυχία προέρχεται από την κατάκτηση υλικών αγαθών και έτσι παραγωνίζει την νοητική και την ψυχική του αναβάθμιση. Και τι άλλο είχε λάβει ο άνθρωπος από την απάτη? Την ακρασία. Αλφα στερητικό το πρώτο συνθετικό και φυσικά το ρήμα κρατέο κρατώ. Όμως θα μπορούσαμε να δώσουμε και το ρήμα κεράνιμη που σημαίνει αναμειγνύω, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το κρατέο κρατώ, το οποίο σημαίνει επικρατώ, κυριαρχώ σε κάτι. Άρα η ακρασία είναι η έλλειψη κυριαρχίας. Ποιας μορφής κυριαρχίας βέβαια, της αυτοκυριαρχίας. Άρα ένας άνθρωπος χαρακτηρίζεται από ακρασία όταν δεν έχει τη δυνατότητα
της αυτοκυριαρχίας. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Και βέβαια, βάσει του κειμένου, πρόκειται για τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος ρίπτεται με ορμή στην απόκτηση υλικών αγαθών, γιατί έτσι νομίζει ότι θα γίνει ευτυχισμένος, και επομένως χάνει όλο το μέτρο στις υλικές απολαύσεις και των θυμών. Μάλιστα, εδώ ο θυμός δεν έχει τη σημασία της ψυχής όπως την προηγούμενη λέξη. Ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός. Είπαμε ότι η λέξη θυμός έχει και άλλες σημασίες. Θυμός είναι η έδρα των συναισθημάτων, είναι ο νους, είναι η ψυχή, είναι το αίσθημα της οργής και γενικότερα ο ψυχικός αναβρασμός. Άρα εδώ ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός, ο οποίος πάλι απομακρύνει τον άνθρωπο από το μέτρο και τον οδηγεί σε πολύ έντονες και απερίσκεπτες αντιδράσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν κριτική σκέψη, δεν υπάρχει λογική όταν κυριαρχεί ο θυμός. Και φυσικά η φιλαργυρία. Και αν αυτά τα συνδέσουμε με το σήμερα, θα καταλάβουμε ότι αυτά είναι που κυριαρχούν στη σύγχρονη ζωή και έχουν αποπροσανατολίσει τον άνθρωπο από την παιδεία και τον έχουν οδηγήσει στην απάτη. Φιλαργυρία λοιπόν. Η φιλαργυρία προέρχεται από το ρήμα φιλό. Φιλό σημαίνει αγαπώ και το ουσιαστικό αργύριον. Το αργύριον είναι το νόμισμα, γιατί όμως ονομάζεται αργύριον. Ονομάζεται αργύριον προερχόμενο εκ του επιθέτου αργός, το οποίο έχει τρεις σημασίες. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αργός είναι ο λαμπερός, ο ακτινοβολών. Αυτός λοιπόν, ο οποίος εκπέμπει φως, ο αργός, μία από τις σημασίες. Και τι γίνεται τώρα, το αργύριον, που είναι το νόμισμα, πραγματικά δεν ακτινοβολεί λόγω του μετάλλου, το μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένο. Το νόμισμα δεν είναι ακτινοβολή. Σαφώς και ακτινοβολή. Γι' αυτό λοιπόν ονομάστηκε αργύριον. Βέβαια, η συγκεκριμένη ακτινοβολία δεν είναι μία πραγματική ακτινοβολία. Δεν είναι η ακτινοβολία του ηλιακού φωτός που κατά τον Πλάτωνα είναι η αληθής γνώση. Σωστά. Είναι άλλη μορφή λάμψης. Είναι μια ψεύτικη λάμψη, η οποία τι κάνει και αυτή, εξαπατά το νου. Και φυσικά, σύμφωνα με το κείμενο και τα λοιπά, πάντα και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν και άλλα αρνητικά που δέχεται ο άνθρωπος και από τα οποία τον απελευθερώνει η παιδεία, ον ανεπλήσθη, και αυτό το ρήμα είναι σημαντικό, γιατί είναι το ρήμα, παίρνω επλήσθη, γράφω το απλό, πίμπλημι. Μη είναι η κατάληξη, είναι ένα από τα ισμή ρήματα. Πίμπλημι σημαίνει είμαι μεστός, γεμίζω. Από εκεί προέρχεται και ο πλήρης και η πλεισμονή και ο άπλιστος και όλα αυτά. Από όλα αυτά τα κακά λοιπόν γέμισε ο άνθρωπος στον πρώτο περίβολο. Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του Κέβητος υπάρχουν 4 περίβολοι και ο άνθρωπος θα πρέπει να διανύσει αυτούς τους περιβόλους μέσα από δυσκολίες. Είναι μια μυητική διαδικασία για να φτάσει στην παιδεία. Στην παιδεία η οποία μαζί με τις αρετές θα τον οδηγήσουν στην ευδαιμονία. Και λέμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος όταν ήλθε τι είχε, την άγνοια και την πλάνη, είναι ο πλάνος, είναι αρσενικό στα αρχαιελληνικά, ον, την οποία πλάνη επεπόκει του ρήματος πίνο, έχει πιει παρά της απάτης, ένας εμπρόθετος, από την απάτη. Και τι άλλο είχε, και την αλαζονία και την επιθυμία και την ακρασία και των θυμών και την φιλαργυρία και τα λοιπά πάντα και όλα τα άλλα.
με τα οποία γέμισε, έγινε μεστός στον πρώτο κιόλας περίβολο. Κατανοούμε λοιπόν ότι αν ο άνθρωπος δέχεται όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία τον δηλητηριάζουν και τον αποπροσανατολίζουν, όταν καταφέρει αυτά να τα παρακάμψει, γιατί έχει την επιθυμία να αποκτήσει την αληθινή παιδεία, τότε αυτή θα της δώσει το δικό της ποτό ως αντίδοτο και θα τον εξαγνίσει από όλα αυτά από τα οποία έχει δηλητηριαστεί. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι η παιδεία. Διότι η παιδεία, σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον μέγιστο Σοκράτη, είναι θεραπευτική δύναμη της ψυχής και όλους τους φιλοσόφους μας. Η παιδεία είναι θεραπευτική δύναμη της ψυχής. Θυμάστε τι είπαμε ότι σημαίνει το θεραπεύω. Θεραπευτική δύναμη. Άρα, μας παραδίδει ο Πλάτων ότι η θεραπεία είναι, η παιδεία είναι θεραπεία της ψυχής και της σκέψεως. Θεραπεία της σκέψεως. Τι σημαίνει αυτό με πολύ απλά λόγια? Αυτό σημαίνει ότι η παιδεία αναβαθμίζει την νοητική ικανότητα του ανθρώπου. Η παιδεία. Και ποια παιδεία? Η αληθινή παιδεία. Η ορθή παιδεία. Και εδώ πρέπει ο άνθρωπος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί η παιδεία δεν είναι τα στοιχεία, οι πληροφορίες και οι γνώσεις που λαμβάνει από οποιαδήποτε πηγή. Οι πηγές από τις οποίες πρέπει να λάβει ο άνθρωπος την παιδεία πρέπει να είναι εξακριβωμένες, να είναι αυθεντικές και αληθινές. Και εδώ βέβαια ο Πλάτων έχει τονίσει τη σημασία του δασκάλου. Ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος που μπορεί να παρέχει ορθή παιδεία? Και καθώς μας λέει ότι η παιδεία είναι θεραπεία της σκέψεως, άρα αναβάθμιση της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου, πώς πετυχαίνεται αυτό? Με το μέτρο. Θεραπεία της σκέψεως μέσω του θείου μέτρου. Άρα, μέσω της γνώσεως του θείου μέτρου, η οποία έχει άμεση σχέση με το F. Δεν θα αναλύσω βέβαια ετυμολογικά το F, όμως θα πω ότι είναι επίρρημα που σχετίζεται με το επίθετο αγαθός. Όλα αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Επομένως, αγαπητές κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αν θέλουμε να βαδίσουμε το δρόμο της ορθής παιδείας και να βοηθήσουμε το νου μας και την ψυχή μας να θωρακιστεί από τα ψεύδη και όλα αυτά που τον παραπλανούν και τον προσανατολίζουν, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη γλώσσα των προγόνων μας, με τη δική μας γλώσσα, με τα κείμενά μας. Περιμένω λοιπόν όλους εσάς, όσοι πραγματικά διψάτε για την αληθινή παιδεία και την αληθινή γνώση μέσω της ελληνικής γλώσσας και των κειμένων της ελληνικής γραμματείας, σας περιμένω όλους στο σεμινάριο κάθε Παρασκευή 8 με 10, Όσοι ενδιαφέρεστε, που ξέρω ότι πολλοί ενδιαφέρεστε και διψάτε για αληθινή γνώση που δίνει δύναμη και βοηθάει πάρα πολύ στην νοητική και ψυχική αρμονία και ισορροπία του σύγχρονου ανθρώπου. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα λοιπόν στο info@papakiestia.tv. Να είστε όλοι καλά!